μέρος της Παλαιστινιακής Παροικίας στην Ελλάδα, μέρος όλους τους Παλαιστίνιους φορείς στην Ελλάδα, σας απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό. Ευχαριστώ τον κάθε ένα και κάθε μία από εσάς. Ευχαριστώ όλους τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς που βρίσκονται εδώ. Η παρουσία σας εδώ για μας σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι η Έλληνο-Παλαιστινιακή Αλληλεγγύη είναι δυνατή. Θα είναι μια δύναμη που προωθήσει τους Παλαιστίνιους να συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι την νίκη. Φίλες και φίλοι, η χτεσινή απόφαση του Διεθνές Δικαστήριου στον Χάι απέδειξε ξεκάθαρα ότι οι Ισραηλινές όνοπλες δυνάμεις και η Ισραηλινή κυβέρνηση με τις ενέργειες τους στη Γάζα πράττουν έγκλημα πολέμου, πράττουν γενοκτονία και απαιτεί οι Ισραηλοί εντός ενός μηνός να αναφέρουν στο Διεθνές Δικαστήριο τι μέτρα λαμβάνει για να σταματήσει αυτή τη γενοκτονία. Η χτεσινή μέρα είναι μέρα ιστορική στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Είναι η μέρα που για πρώτη φορά οι Ισραηλοί χάνουν την ασυλία τους. Οι Ισραηλοί είναι υπόδικοι μπροστά στο Διεθνές Δικαστήριο και μπροστά στο διεθνή κοινή γνώμη. Γι' αυτό, για να μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα, πρέπει όλες οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, να έχουν υπόψη τους αυτή την απόφαση. Και δεν επιτρέπεται σε καμία κυβέρνηση από εδώ και μπρος να συνεχίζει την υποστήριξη της στο Σιωνιστικό κράτος που είναι έγκλημα, που πράττει εγκλήματα πολέμου και κατηγορείται για γενοκτονία. Ο αγώνας σας στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού είναι αγώνας για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία. Είναι ο αγώνας για ελεύθερη ζωή στον κάθε Παλαιστίνιο, στον κάθε πολίτη όπου καν βρίσκεται. Ο αγώνας δεν είναι μόνο για τους Παλαιστίνιους, είναι αγώνας όλων μας. Ο αγώνας όλων των λαών. Γι' αυτό ζητάμε την κινητοποίησή σας, την υποστήριξή σας και να εντείνετε τον αγώνα σας για να σταματήσει αυτή η σφαγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εσείς του Έλληνο-Παλαιστινιακή Αλληλεγγύη.